Παρτυρώμενοι φορείς, μεταξύ των οποίων η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ο Δήμος της Κέρκυρας, οι οποίοι έχουν καταθέσει σειρά προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζήτησαν να συναντηθούν με εκπρόσωπο της εταιρείας για να του εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την επένδυση. Συνάντηση που τελικά δεν έγινε, καθώς η εταιρεία τους δήλωσε πως θα πραγματοποιηθεί σε έφθετο χρόνο. Δήμος, Περιφέρεια, δάσκαλοι, εργατικό κέντρο, δύο πρώην βουλευτές, ο κ. Παραλάμπους και ο κ. Σαμοήλης. Οι φορείς διαμαρτυρώνται αναφέροντας ότι το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης την ώρα που δεν έχουν τελειώσει οι δικαστικές εκκρεμότητες, μεταξύ των οποίων εκδίκαση προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσα στο Μάρτιο. Υποστηρίζουν ότι η επένδυση θα γίνει σε μια παρθένα προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή, η οποία θα τσιμεντοποιηθεί. Έξω από το ξενοδοχείο της Κέρκυρας, οι κάτοικοι προχωρούσαν σε διαμαρτυρία. Ενός δωμάτιο του ξενοδοχείου, η επενδυτική εταιρεία έκανε παρουσίαση σε εκπροσώπους των δημοσιογράφων. Το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι καταστρέφουν το πράσινο. Το πράσινο δηλαδή που δίνει ανάπτυξη σε έναν τόπο. Θέλουμε να συγκινήσουμε τον κερκυραϊκό λαό και τον κάθε Έλληνα πολίτη ότι η δημόσια γη μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλους τρόπους και όχι με την τσιμεντοποίηση. Ζητήσαμε λοιπόν 13 φορείς να έχουμε μια συνάντηση μαζί τους και να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Επιλέξανε λοιπόν να εγκρυπτώ τη διαδικασία αυτή, να ενημερώσουν τα μέσα ενημέρωσης. Η άποψή μας και η αταλάντευτη θέλησή μας είναι ότι δεν θα αφήσουμε το λαό και τη χώρα χωρίς ενέργεια, νερό, λιμάνια και αεροδρόμια. Στην παρουσίαση του σχεδίου, οι εκπρόσωποι της NCH Capital έκαναν λόγο για μια επένδυση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ με κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου, παρατηρησικών οικιστικών μονάδων και μαρίνας δυναμικότητας 57 σκαφών. Υποστήριξαν ότι οι κατασκευές θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον αλλά και την αρχιτεκτονική της Κέρκυρας, ενώ κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθούν 1.000 νέες θέσεις εργασίας και 500 στην περίοδο λειτουργίας της μονάδας. Είναι μια επένδυση η οποία έχει πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον. Υπολογίζεται ότι το κόστος της επένδυσης στα 120 εκατομμύρια είναι ένα τουριστικό θέρετρο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα είναι κάτω από τη διαχείριση κορυφαίας αλυσίδας ξενοδοχειακής μονάδας και ευελπιστούμε ότι αυτή η επένδυση θα δώσει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στο υπάρχον τουριστικό προϊόν του τόπου.